Καταρχήν, όταν βλέπεις κάτι, πρέπει να το βλέπεις με τη δέουσα προσοχή και την δυνατότητα που η νοητική σου διαδρομή μπορεί να τα απεξέλθει. Δεν είναι αυτό το συλλήτουργο ένα reality, έτσι, συλλήτουργο. Εγώ δεν διεπίστωσα στο συλλήτουργο αυτό να υπάρχει μία ψυχική επαφή μεταξύ του Πατριάρχου και του Αρχιεπισκόπου. Αυτό το οποίο είδα εγώ εκεί μέσα είναι ότι έπρεπε να γίνει για τα μάτια του κόσμου και για τις κάμερες. Δεν είδα. Εγώ τα λέω συλλήτουργο μεταξύ των δύο κορυφαίων της Ορθοδοξίας. Ήθελα περισσότερη αδελφοσύνη, ένα περισσότερο ψυχικό δέσιμο, περισσότερο. Μάλιστα. Αυτά δεν τα είδα. Δεν τα είδατε. Και ξέρει πάρα πολύ καλά ο Γερόνιμος, η Γραία λοιπόν, πολύ καλά, ότι αν δεν ήταν ο Βαρθολομαίος, ίσως να μην είχε γίνει αρχιεπίσκοπος. Και το ξέρει πάρα πολύ καλά, γιατί του το έχω πει ο ίδιος. Έλα να σου πω τι είχε γίνει και τι είχε πει και τι είχε κάνει. Και το ξέρει. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι έχει κάποιους σκληρούς, βλέπει το Σεραφείμ του Πειραιά, πίσω, που 6 χιλιόμετρα είναι. Άμα έπαιρνε το τρένο, σε 20 λεπτά θα τα αρκεί. Να είναι παρόν ο Αρχιεπίσκοπος και ο Πατριάρχης, ο Πατριάρχης. Ό,τι και να είναι ο Πατριάρχης. Θέλω να σου πω, τους σκληρούς, τους φιλοφοβάται και έχουμε αυτό το μάγκωμα και αυτή η ιστορία. Και με ενδιαφέρει εμένα τώρα, τα κεριά από τον Προμπονά, ποιος θα τα παίρνει. Με ενδιαφέρει εμένα, σαν χριστιανό τώρα. 2000 χρόνια μετά την έλευση του Κυρίου, τσακώνονται οι δύο κορυφαίοι, ποιος θα παίρνει τα κεριά από το κλεισάκι του κτήματος Προμπονά. Αυτά σου λέω. Ήταν συλλήτρουγο αυτό. Ήταν συλλήτρουγο. Συλλήτρουγο σημαίνει η ατμόσφαιρα όλη πάλεται. Δεν το δαγώ αυτό. Γι' αυτό γκρινιάζω. Γκρινιάζεται. Όπως γκρινιάζουν και ορισμένοι Μητροπολίτες.